Όλοι μας, όσοι δεν ζούμε στην Πτολεμαϊδα, όσοι δεν ζούμε στη Μεγαλόπολη, έχουμε ένα μεγάλο χρέος απέναντι σε αυτές τις κακοποιημένες κοινωνίες. Γιατί κακοποιημένες κοινωνίες είναι η Πτολεμαϊδα και η Μεγαλόπολη. Κακοποιούνται για δεκαετίες τώρα. Για το εθνικό καλό. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ήταν μια φτωχή χώρα, φτωχή ως προς τους πόρους, τους ενεργειακούς, αλλά συνολικά όλοι μαζί, όλες και όλοι μαζί, κακοποιήσαμε αυτές τις περιοχές μέσα από την εξόρυξη και καύση λιγνίτη τόσες δεκαετίες. Η γη τους απολωτριώθηκε. Άνθρωποι που ζούσαν για γενιές ολόκληρες, σε αρμονία με τη φύση, με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, τους απολωτριώσαμε ως πολιτεία. Ως πολιτεία των Ελλήνων και των Ελληνίδων, τους απολυτριώσαμε τα χωράφια τους. Και μάλιστα σε τιμές που ήταν ιδιαίτερα αρνητικές για εκείνους τους ανθρώπους τότε, σε σχέση με τα έσοδα που είχαν από τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχουμε ένα χρέος, όλοι μαζί. Απολυτριώσαμε τη γη τους, το νερό τους και αλωτριώσαμε τους ανθρώπους. Τους μετατρέψαμε σε νεοκολίγους που εντάχθηκαν, θέλαν δεν θέλαν, στα εργοστάσια και στα ορυχεία της ΔΕΗ. Τους απεξενώσαμε από το περιβάλλον τους. Όλα με το αντάλλαγμα της εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας. Λέγανε στα παιδιά τους, πήγαινε στο σχολείο να τελειώσεις, θα έχεις μια θέση στη ΔΕΗ. Μια τοξική μονοκαλλιέργεια, που βέβαια έγινε για εθνικούς λόγους, τους οποίους τους παραδεχόμαστε, αλλά εμείς, η εθνική αντιπροσωπεία, εδώ στη Βουλή, πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το χρέος που έχουμε διαχρονικά και διαπαραταξιακά απέναντι στους ανθρώπους της Πτολεμαΐδας, απέναντι στους ανθρώπους της Μεγαλόπολης. Καμένη γη αφήνουμε πίσω και καμένες ζωές. Με μεγάλα ποσοστά καρκίνου, λόγω της καύσης του λιγνίτη, ιδίως στους ανθρώπους μας που δούλευαν στα ορυχεία, στην εξόρυξη του λιγνίτη. Κάτι σαν ενδοοικογενειακή κακοποίηση είναι αυτό που έχουμε κάνει σε αυτές τις περιοχές. Και αφού τους κακοποιήσαμε τη γη τους, το νερό τους, τον αέρα τους, τις κοινότητες αυτές για τόσες δεκαετίες, τώρα ερχόμαστε και πατάμε ένα κουμπί και τους πετάμε στα σκουπίδια. Έχουμε ευθύνη λοιπόν και έχουμε χρέος. Το χρέος της αποκατάστασης τριών πραγμάτων. Τη γης και του νερού που δηλητηριάζουμε τόσες δεκαετίες, από τη μία. Δεύτερον, την αποκατάσταση των ανθρώπων. Και τρίτον, την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων αυτών των ανθρώπων. Τι έχουμε χρέος να αφήσουμε πίσω μας τα επόμενα 5-10 χρόνια στην Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη? Έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε πίσω μας γόνιμη γη, καθαρό νερό, καθαρό αέρα. Όχι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, να πάμε στη δηλητηριασμένη γη και να βάλουμε φωτοβολταϊκά πάρκα από πάνω. Η γη πρέπει να ξαναγίνει γόνιμη, το νερό πρέπει να ξανακαθαρίσει, ο αέρας πρέπει να ξαναγίνει καθαρός. Τα φωτοβολταϊκά, ναι, στις ταράτσες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις ταράτσες. Όχι στη γη που πρέπει να παραδώσουμε αποκαταστημένη, γόνιμη, στους ανθρώπους της Πτολεμαΐδας, στους ανθρώπους της Μεγαλόπολης.